Φύγαμε από το πίστα Ντι Ρόμελ γεμάτη όμορφες εικόνες. Επόμενος σταθμός ήταν το Τοζέρ, μία όμορφη και αρκετά τουριστική πόλη. Στόχος ήταν από εκεί να εξορμήσουμε τις επόμενες ημέρες στο Μίδες Κάνιον και στο Μος Έσπα με τελικό προορισμό την πόλη Ντουζ. Όλα αυτά βέβαια προϋπέθεταν ότι θα βρούμε το ξενοδοχείο μας, αφού για άλλη μια φορά χαθήκαμε. Για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και να πάμε στο Canyon of Midas, γιατί το μεσημέρι η θερμοκρασία μάλλον θα φτάσει κάπου 49 με 50 βαθμούς και αυτό λέει θα κρατήσει μέχρι και το βράδυ όπου θα καίει ο τόπος. Οπότε έχουμε μόνο το πρωί σήμερα για να δούμε ό,τι δούμε. Λοιπόν, το κανάλι του Μίδα είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι από τον ίδιο δρόμο που περάσαμε χτες και κατεβήκαμε στο Τοζέρ. Μετά κατευθείαν από εκεί θα ξεκινήσουμε, εφόσον το επιτρέπει η θερμοκρασία και οι συνθήκες, να πάμε στο set του Star Wars, στο Mos Espa, και μετά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να δούμε κάτι άλλο για σήμερα και θα πρέπει να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο. Να πούμε ότι χθες το βράδυ η θερμοκρασία στο Τοζέρ ήταν εξίσου υψηλή, ήταν πάνω από τους 40 βαθμούς και επειδή η πόλη είναι φτιαγμένη ολοκληρή από πέτρα, κυριολεκτικά έκαιγε όλη η πόλη. Εδώ πιο έξω από την πόλη έχουμε τώρα 29 βαθμούς, είναι πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή καμία σχέση με το τι γίνεται μέσα στο Τοζέρ, που δεν αντέχεται μέχρι και τώρα το πρωί είχε 34-35 βαθμούς, λόγω της πέτρας δηλαδή. Οπότε εδώ είναι αρκετά καλύτερα και πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε για σήμερα. Επίσης εδώ βλέπουμε την ανατολή του ηλίου, η ώρα είναι 6 και 20 και ό,τι περάσαμε την πόλη σε μπήκα και η θερμοκρασία έχει ήδη ανέβει στους 33 βαθμούς. Πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στο βουνό δίπλα που είναι όλο πέτρα και κρατάει θερμοκρασία. Τα καλά νέα βέβαια είναι ότι κοντεύουμε στο
Midas Canyon. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι εδώ ευθεία στα βουνά που βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι κάπου εδώ πρέπει να βγαίνεις μπροστά. Αχα.
Παιδιά, αυτό είναι το κανάλι του Μίδα, φτάσαμε. Προφανώς όλα τα τουριστικά και τα μαγαζάκια εδώ πέρα είναι όλα κλειστά. Η ώρα είναι 7 και 4. Φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό. Μετά το Μίδες Κάνιον, βάλαμε μπρος για το ξενοδοχείο, αφού η ζέστη ήταν ήδη υπερβολικά υψηλή. Το απόγευμα θα βγαίναμε να εξερευνήσουμε το κέντρο της πόλης, έχοντας μάλιστα μία μάλλον αναπάντηχη συνάντηση με έναν πολιτή ο οποίος μιλούσε ελληνικά. Much, much later. Έλα, έλα και με τρέλα. Αυτό πολύ. Χαβίμπι, αρελάνι. Καλή νύχτα. One day later. Αρχίσει τα παιδιά. Έχουν αρχίσει τα παιδιά, λέω. Έχουν βάλει τις καμήλες, λέω. Δεν είναι και ότι πιο ήπιο για να φτάσεις, βέβαια. Η είσοδος που είναι. Εδώ θεωρητικά. Και τώρα θα μας πρίξουν για φωτογραφίες και έχουν και κάτι σαν ζωάκια που μας τα δίνουν και αυτά. Yeah. Τέλεια. Δεν υπάρχει κανένας από τουρίστες. Δεν βαριέσαι, βγάλουμε δύο φωτογραφίες και αφήγουμε. Ετοιμάσου τώρα, θα έχει... Τέτοια. Hello. Hello. Wait. Après. Ah.
Α? How much? No problem. How much? How much? For picture? Yes. For present. For? For present. For present. Okay. No, 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 no. No problem, my friend. Normal. I will not go up. Yeah, yeah. No, no, no. Merci, but I will not go up. Ανάς πάμε, τώρα βγήκε φωτογραφία. Ναι. I have a cigarette. One eternity later. Καλά ή πολύ σκατά. Πάμε γέρο, πάμε γέρο, πάμε! Ανέβηκα. Αν θα κατέβω δεν ξέρω, αλλά ανέβηκα. Το stand δεν στέκεται ποτέ. Okay. Το Τενερέ δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να ανέβει εδώ. Ναι. Ξεκινάω. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κατέβω. Ρε φίλε, το θέμα πως θα βγω από εκεί μέσα. Βγάλτε και τα δύο μαζί και τα λοιπά. Ο Λαζανάς κατέβηκε. Εγώ κόλλησα. Θα δοκιμάσω το πάω περπατητό. Είναι πολύ βαρύ ρε μαλάκα. Να μην δοκιμάσω. Θα κάνω μια άλλη μια απόπειρα. Χωρίς εμένα πάνω βέβαια.
Όχι, μαλάκα, χώνεται πιο πολύ. Πάμε να διασώσουμε το τενέρε. Καλά ανεβήκαμε. Κάπως πρέπει να κατέβει και το χοντρούλι το τενέρε. Λάζαρη, να φωνάξω τον Παρασκευόπουλο assistance. Ανεβαίνει εδώ ο γερανός του. Παρασκευά, στείλε την οδική, ρε. Έλα ρε φίλε, πολύ βαρύ. Ρε τα μπαγκάζια το κάνει και χώνεται κατευθείαν. Κατευθείαν όμως ρε. Από πίσω. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Περίμενε. Πού είναι το κάγκελ. Πού είναι το κάγκελ. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ένα. Δύο, τρία. Βάλ το στάν. Βάλ το στάν. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάμε. Περιμένε, σιγά σιγά. Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα χρειάζεται. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα λεπτό. Είμαι λαπάς ρε φίλε. Έλα εντάξει, βγήκαμε. Στο περίπου. Βγήκαμε με τα χίλια δόρια από τους αμόλοφους. Δυστυχώς το τενερέ με τα μπαγκάζια δεν είναι.
Είναι υπερβολικά βαρύ, πρέπει να είναι πάνω από 250 κιλά αυτή τη στιγμή. Οπότε χώθηκε μέσα και τραβήξαμε λίγο ανήφορο για να το βγάλουμε. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, πρέπει να φάγαμε δηλαδή το ταρτάκι και όλα κομπλέ. Γυρνάμε τώρα πίσω, θα περάσουμε από το τοζέρ. Άμα βρούμε κάπου που να ρίξουμε λίγο νερό σε καμιά λυσίδα και παίρνουμε το δρόμο για ντουζ. Αυτή την αίσθηση που σου δίνει η άμμος, η πολύ ψηλή άμμος που έχει εδώ πέρα και το λάστιο πάει κάνει αυτό το πράγμα μπροστά ή φεύγει έτσι έτσι, δεν το συνειδίζω ποτέ, το πιστεύω. Κόψε, έχει κίνηση. Έχουμε κίνηση, ε. Όπα. Σε μωρή. Ματσουλάει. Καμήλες είναι.